Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι αρχές της λεγόμενης Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας βασίζονται στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως ορίζονται από τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης 2015-2030. Κατευθύνσεις που εναρμονίζονται πλήρως με την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια υγεία και που οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξειδικεύουν και υλοποιούν. Έτσι, παρόλο που οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπορεί να προβάλλονται σαν ουδέτεροι, είναι όμως εναρμονισμένοι πλήρως με τους στόχους της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, αφού τα μέτρα που προτείνουν για τη δημόσια υγεία εν προκειμένου είναι σε πλήρη αντιστοιχεία με τους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων για την ανταγωνιστικότητα και την αναθέρμανση της κερδοφορίας τους. Στόχος της πολιτικής και των μέτρων που εφαρμόζονται, όπως αναφέρεται, είναι η μείωση των ανισοτήτων και ο περιορισμός της φτώχειας. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πραγματικότητα με βάση την πολιτική που υλοποιείται και στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις? Μεταφράζεται σε μέτρα που οι φτωχοί να στηρίζουν αυτούς που βρίσκονται στην ακραία φτώχεια, με συμπίεση των κοινωνικών παροχών προς τα κάτω, ενιαία για όλους. Και ακριβώς στη βάση αυτών των αρχών, αυτών των οργανισμών που αναφέρεται το νομοσχέδιο και στηρίζεται σε αυτές, συνεπάγεται ότι τα ζητήματα της πρόληψης, της δημόσιας υγείας, όπως δεν αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν, ακόμα και σε περιόδους καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν πρόκειται ούτε τώρα, αλλά ούτε στο μέλλον, να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα σύγχρονα προβλήματα και τις συνεχώς αυξανόμενες και διευρυνόμενες ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας τους. Και αυτό διότι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης αποτελούν κόστος. Κόστος για το κεφάλαιο και το κράτος του και παράλληλα και για τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Αφού, για παράδειγμα, οι κοινωνικές παροχές, ανάμεσά τους και τα μέτρα που αφορούν τη δημόσια υγεία, αποτελούν εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Με βάση τα ανωτέρω, τι επιχειρείται μέσω του νομοσχεδίου και από τη σημερινή κυβέρνηση να τεθούν ορισμένες προτεραιότητες όσον αφορά σε υπηρεσίες πρόληψης και δημόσιας υγείας και συγχρόνως ένας οργανωτικός σχεδιασμός με διάφορες επιτροπές στο επίπεδο του Υπουργείου. Δηλαδή, επιχειρείται ουσιαστικά μέσω του στόχου για συντονισμό των διαφόρων υποδομών, φορέων και υπηρεσιών να αντιμετωπιστεί η μεγάλη έλλειψη έως πλήρης απουσία δημόσιων μονάδων υγείας, η μεγάλη υποστελέχωση σε προσωπικό, η ελλείψη σε εξοπλισμό και πάει λέγοντας. Πρόκειται ακριβώς για την υλοποίηση της πολιτικής της λεγόμενης βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης, όπου το κράτος, το λεγόμενο επιτελικό κράτος, περιορίζει την ευθύνη του στο επίπεδο και μόνο χάραξης κατευθύνσεων, οδηγιών και πάει λέγοντας. Αφού όλα αυτά δεν προκαλούν κόστος. Εξάλλου, μήπως προβλέπεται ή γίνεται αναφορά, για παράδειγμα, για ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας, του εξοπλισμού τους, της πλήρους στελέχωσής τους με όλο το αναγκαίο προσωπικό? Όχι. Πρόκειται για ρυθμίσεις που περιορίζουν τις παροχές με αποσπασματικό τρόπο στη βάση του ελάχιστου και για ένα μικρό μέρος του πληθυσμού, ενισχύοντας συγχρόνως παραπέρα την πολιτική παροχών σύμφωνα με το κόστος όφελος και με ενίσχυση παράλληλα πλήρως της ατομικής ευθύνης. Εξάλλου, υπάρχει εμπειρία, πλούσια θα λέγαμε, από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής σε άλλους τομείς των λαϊκών αναγκών. Έτσι, για παράδειγμα, πρόσφατο, το ασφαλιστικό που συζητιέται αυτές τις μέρες και από σήμερα ξεκινάει και στην Ολομέλεια, με τις μειώσεις συντάξεων, προκειμένου να υπάρξει περίφημη βιωσιμότητα των ταμείων, με συντάξεις ψίχουλα και για τους νέους εργαζόμενους και συγχρόνως η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και αύξηση των ιδιωτικών πληρωμών συμμετοχών των εργαζομένων, για να είναι τι βιώσιμο το σύστημα. Συγχρόνως, μέσω του νομοσχεδίου
αποτυπώνεται και αναδεικνύεται η προσπάθεια να βάλετε χέρι, να βάλετε στο χέρι μάλλον, τους ίδιους τους εργαζόμενους, το λαό, να τους χειραγωγήσετε με θεωρίες περί κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή κινητοποίηση απλών ανθρώπων μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών συλλόγων, σωματείων και τα λοιπά, ώστε τι, να μπαλώνονται τα τεράστια κενά που δημιουργούνται από την αποποίηση του κράτους των βασικών του υποχρεώσεων. Και αυτή η κατεύθυνση υπακούει στις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις που είναι επεξεργασμένες σε βάθος και εκτιμούν πως η αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά όταν αξιοποιούνται εργαλεία σε εισαγωγικά λέξη ενσωμάτωσης του λαού, όπως η συμμετοχικότητα, ο κοινωνικός εταιρισμός, που τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει και στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης εδώ και χρόνια, συζητώντας για παράδειγμα τότε για τον Καλλικράτη. Εργαλεία που στοχεύουν δηλαδή στο να οδηγούν τον ίδιο το λαό ως συνδιαμορφωτή αυτής ακριβώς της αντιλαϊκής πολιτικής, που θα φροντίζει μάλιστα ο λαός για την υλοποίησή της. Αυτές τις συγκεκριμένες αρχές η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, έρχεται με το νομοσχέδιο και τις εξειδικεύει παραπέρα. Φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα η πρόθεση το κράτος να ασκεί περισσότερο ένα επιτελικό ρόλο και για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα να ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας υγείας, αλλά κυρίως η ατομική ευθύνη των πολιτών. Και αυτό προκύπτει από τα εξής. Πρώτον, το κράτος προχωρά στο συντονισμό των ήδη υπαρχόντων φορέων, αντί να αναπτύξει τις απαραίτητες δομές δημόσιας υγείας και να τις τελεχώσει με το απαραίτητο προσωπικό, να τις εξοπλίσει κλπ. Έτσι, ενώ η πολιτική για τη δημόσια υγεία προϋποθέτει κρατικό, κεντρικό σχεδιασμό και ανάπτυξη υποδομών, στελέχωση και άλλα, η υλοποίηση του σχεδιασμού ανατίθεται σε ένα συνοθήλευμα αποδεκατισμένων ανεπαρκών δημόσιων υποδομών, σχεδόν ανύπαρκτων υπηρεσιών της τοπικής διοίκησης, για παράδειγμα, πρώτου και δευτέρου βαθμού όπως αναφέρεται, αλλά και στην επιπληρωμή εθελοντισμού και τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών. Δεύτερον, η ευθύνη του κράτους για τη δημόσια υγεία περιορίζεται σε μία σειρά προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, στην διεξαγωγή μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης, και από εκεί και πέρα ο κάθε ενημερωμένος πια πολίτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του. Και εδώ μιλάμε για αποθέωση της ατομικής ευθύνης. Τρίτον, πουθενά δεν γίνεται λόγος, δεν αναφέρεται για το πώς θα υλοποιηθούν ακόμα και αυτά τα προγράμματα. Πουθενά, για παράδειγμα, δεν γίνεται λόγος για προσλήψεις σε κρίσιμες ειδικότητες. Δεν γίνεται λόγος για κρατική χρηματοδότηση. Αυτό που αναφέρεται είναι πως η δαπάνη για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα την επιμισθούν οι ασφαλιστικοί, για παράδειγμα, οργανισμοί. Δηλαδή, τα φορτώνεται στο λαό, στους εργαζόμενους, σε μια περίοδο, δείτε με το ασφαλιστικό, που προωθούνται μειώσεις των ασφαλιστικών, για παράδειγμα, εισφορών μέσω του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, προωθούνται μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, που και αυτές οι μειώσεις είναι χρήματα κλεμμένα από την υπεραξία της εργασίας των ίδιων των εργαζομένων. Τέταρτο, έτσι η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθεί να παρουσιάσει το νομοσχέδιο ως τομή, γιατί αυτό ακούμε, διαβάζουμε, για την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία. Όμως την ίδια ώρα, μέσα από το νομοσχέδιο, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δεν προσδιορίζεται στο ίδιο το νομοσχέδιο, αλλά επαφείται στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων στο μέλλον. Γεγονός που δημιουργεί φυσικά πολλά, αλλά κατά τη γνώμη μας και ποικίλα ερωτήματα. Όμως αξίζει να σταθούμε και σε αυτά τα λίγα που προσδιοριστώ, όπως πρώτον. Λέμε, αυτό που πρέπει να ρυθμίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, για παράδειγμα, δεν είναι η περιγραφή και η έγκριση του ορισμού της πρωτογενούς πρόληψης, που μια χαρά τα λέει μέσα. Ωραία έκθεση, μια χαρά. Όμως, αλλά εμείς λέμε το εξής. Πώς αυτή η κατεύθυνση, αυτό που ο ορισμός, για παράδειγμα, που αναφέρεται για την πρωτογενή πρόληψη, πώς τόσο
ο ορισμός θα υλοποιείται με ευθύνη του κράτους. Και εδώ υπάρχει πλήρης διάσταση. Έχουμε επικέντρωση στο σχεδιασμό δράσεων και ενεργειών. Για παράδειγμα, αναφέρονται εμβολιασμοί, φυσική άσκηση, δράσεις για το αλκοόλ. Απαραίτητες, σε κανένας δεν διαφωνεί. Απαραίτητες δράσεις. Χωρίς όμως να γίνεται λόγος, παράλληλα, για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους. Με τις απαραίτητες δημόσιες δομές και υπηρεσίες. Δεύτερον, αντίστοιχα, στη δευτερογενή πρόληψη. Είναι απορίας άξιο πώς θα εφαρμοστούν, για παράδειγμα, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Όταν οι δημόσιες μονάδες, τα νοσοκομεία, χτυπούν κόκκινο από τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, εξοπλισμό κλπ. Ή το ότι στα κέντρα υγείας σε εργαστηριακή τομή έχουν καταργηθεί οι που λειτουργούν. Τρίτον, ή αναφορικά με την τριτογενή πρόληψη, για παράδειγμα, το εθνικό πρόγραμμα όπως αναφέρεται μέσα, ψυχοκοινωνικής ένδειξης και αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η εργασιακή αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων προϋποθέτει ειδικές εργασιακές συνθήκες. Μειωμένο ωράριο, συνθήκες εργασίας, ασφάλιση και πάει λέγοντας. Μια σειρά λοιπόν από μέτρα που δεν προβλέπεται πουθενά. Ενώ χρειάζονται συνεχή παράλληλα ιατρική παρακολούθηση στην κοινότητα και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε. Ποιος θα τα αναλάβει αυτά? Ένα παράδειγμα. Παράλληλα, την ίδια ώρα που προωθείται το νομοσχέδιο, ξεκινάμε σήμερα τη συζήτησή του για τη δημόσια υγεία, υπάρχουν και επεκτείνονται τα απάνθρωπα κέντρα κράτησης των προσφύγων μεταναστών με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, υπηρεσιών υγείας κτλ. Που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν αλλά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους αλλά και αυτήν της δημόσιας υγείας. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση στοχεύει σε αυτούς τους συγκεκριμένους άξονες που θα αναφερθώ. Πρώτον, στον περιορισμό στο ελάχιστο των κρατικών δαπανών για αυτή τη λεγόμενη δημόσια υγεία που θέλει να που προωθείται μέσα από το νομοσχέδιο, στη διατήρηση των ελάχιστων έως ανύπαρκτων δημόσιων υποδομών, στην αύξηση της ατομικής ευθύνης των λαϊκών στρωμάτων, στον εξαναγκασμό σε πληρωμές στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των ασφαλιστικών φορέων, στο εμπορευματοποιημένο δημόσιο τομέα της υγείας, της δημόσιας υγείας και τέλος στην υπονόμευση περαιτέρω του ενιαίου χαρακτήρα των υποδομών και υπηρεσιών. Όσα λοιπόν αναφέρονται στο νομοσχέδιο δεν οδηγούν στη βελτίωση αλλά στην ακόμα μεγαλύτερη διάσταση ανάμεσα στις σημερινές δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του εξειδικευμένου προσωπικού που υπάρχει και στην αξιοποίησή τους προς όφελος των συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Και κλείνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή και όσα τις εξελίξεις και με το ζήτημα του κορονοϊού. Θα λέγαμε πως επιχειρείται ενδεχομένως ένα κλίμα εφησυχασμού με τις όποιες δηλώσεις γίνονται σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, το Υπουργείο. Όμως την ίδια ώρα που γίνονται αυτά, χωρίς να είναι αιχμή, μην παρεξηγηθούμε, όμως την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι δηλώσεις παραμένουν οι καταγγελίες, και τις γνωρίζετε πολύ καλά, των σωματείων των εργαζομένων στα νοσοκομεία αναφοράς για τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα και πάει λέγοντας, απαραίτητα για την αντιμετώπιση και αυτής της ενδεχόμενης κρίσης αν έρθει και όπως έρθει. Και φυσικά αυτού του τύπου οι ελλείψεις και αυτά τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία, οι δομές δημόσιας υγείας, φυσικά και έχουν επιπτώσεις και στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ζητήματος του εξάπλωσης ενδεχομένως του κορονοϊού. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά επί της αρχής εμείς επιφυλασσόμαστε, θα τοποθετηθούμε και στις επόμενες επιτροπές. Ευχαριστώ.